Νομίζω ότι ήταν μια έκρηξη ισορροπημένης οργής για την ρατσιστική αντιμετώπιση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης, την αδικαιολόγητη κράτηση, γιατί κανένας δεν είναι εγκληματίας εκεί, που ποτέ δεν ξέρει κανένας πότε θα βγει. Ανακοινώθηκε νέα παράταση της κράτησης, αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό που προκάλεσε την έκρηξη οργής ήταν το ότι η αστυνομία εκδικητικά έκοψε το ρεύμα από δύο κοντέινερ, στα οποία οι μετανάστες απλά είχαν βάλει το κλιματιστικό για να δροσιστούν πριν από 5 μέρες, όπου ο καύσωνας ήταν ατελείωτος. Τους σπρώχνανε βία να μπουν μέσα, προχωρήσανε να πατήσουν το φαγητό, λέγοντάς τους φάτε το και δεν μας νοιάζει αν θα πεθάνετε, κάντε ό,τι θέλετε αλλά και να πεθάνετε δεν μας νοιάζει. Αυτό ήταν η συγκεκριμένη αφορμή που προκάλεσε την έκρηξη και την εξέγερση. Η εικόνα όμως είναι ότι δεν είναι στιγμιαία η ρατσιστική συμπεριφορά και η βίαιη αντιμετώπιση των αστυνομικών. Στην προηγούμενη χρονιά είχαμε καταγγείλει από τη δικιά μας τη μεριά πάρα πολλά επεισόδια αυτού του τύπου. Πριν από ένα μήνα είχαμε τους βασανισμούς που γίνανε μέσα στο αεροδρόμιο, σε πίεση που ασκούσαν οι αστυνομικοί για να υπογράψουν τη δίθεν οικειοθελή αποχώρησή τους 3 μετανάστες. Είχαμε απόπειρες αυτοκτονίες, είχαμε κρατούμενους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σακατεμένοι από άποψη υγείας, είχαμε τα περιστατικά στην Κόρινθο. Νομίζω ότι είναι μια συνολική εικόνα που δείχνουν ότι αυτός ο θεσμός ναζιστικού τύπου είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να καταργηθεί. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα βελτίωσης του. Νομίζω ότι είναι το να τα περιγράφει κανείς ως κέντρα φιλοξενίας κράτησης, όπως είδα και σε μερικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης, είναι ανατριχιαστικό. Είναι σαν να λένε κάποιοι, σκεφτούμε αν ήμασταν στη δεκαετία του 30 με τον Χίτλερ να έχει ανοίξει τα δρόμενα συγκέντρωσης και να ψάχνουμε να βρούμε αν το πρόβλημά μας είναι τα καλά θερματοπλέγματα, το καλό φαγητό και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι συνολικά ο θεσμός. Το ότι μέσα σε αυτόν οι ίδιοι αστυνομικοί λειτουργούν με πράσινο φως και με την πιο άθλια συμπεριφορά, αυτό είναι παράγωγο αυτής της κατάστασης. Δεν έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία τους, έχει να κάνει με το τι είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Είναι καταπίεση, είναι σκληρή αστυνόμευση για... και είναι ένα καθήκον το οποίο δεν έχει καμία λογική. Αν ρωτήσεις γιατί είναι έγκλειστοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα βρεις κανένα δίκημα, κανένα έγκλημα. Το μόνο έγκλημά τους είναι ότι ήταν κατατρεγμένοι από τις δικτατορίες, από τους πολέμους, από τις βόμβες του ΝΑΤΟ, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, παντού όπου έχουν υπάρξει οικονομικές καταστροφές. Αν αυτό είναι έγκλημα, τότε πρέπει να ποινικοποιηθεί η μετανάστευση και η προσφυγιά. Και επειδή δεν είναι, αυτοί οι οποίοι είναι υπόλογοι και ένοχοι, οι δεσικυβερνήσεις, είναι ο Δένγκες, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο παριστάνει τον τουριστικό πράκτορα, ότι δίθεν φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που προωθεί είναι μια πολιτική αποπροσανατολισμού του κόσμου από τα μέτρα λιτότητας, κυνηγώντας και στοχοποιώντας τους μετανάστες. Ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που δώσανε οι νοσοκομειακοί γιατροί, η Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, που είχαν επίσκεψη, όπως και άλλες ενώσεις γιατρών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει βάρος από την κράτηση και την παραμονή τους λόγω της αθλειότητας του φαγητού. Υπάρχουν άνθρωποι που η υγεία τους έχει υπονομευθεί και με ψυχολογικούς τρόπους και με φυσικούς τρόπους. Και μόνο αυτό το φαινόμενο νομίζω ότι δείχνει το πόσο από άνθρωπους και βάρβαρες είναι οι συνθήκες. Το ότι δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη, δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη. Ο ίδιος ο Δήμαρχος των Αχαρνών είπε ότι μα πώς είναι δυνατόν να τους βάζετε μέσα σε κοντέινερ όπου η θερμοκρασία φτάνει στους 50 βαθμούς και να μην περιμένετε ότι θα αντιδράσουν. Αυτά είναι μερικά απλά ζητήματα. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην πρόσβαση στην υγεία, στην ανθρώπινη διατροφή και ανθρώπινη διαβίωση, και εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που το μόνο τους έγκλημα είναι η προσφυγιά και τους εκδικείται ένα ολόκληρο σύστημα. Mm-hmm.